ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα, πάντα μαζί σου. 10 ευρώ full bet χωρίς κατάθεση για εγγραφές έως 31 Τρίτου. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Κάνει συνήθως το Μακάριο απέναντι σε ομάδες. Έναρξη παιχνιδιού με τον Ολυμπιακό στην σέντρα. Πρώτες προσπάθειες. Να δούμε τον Εθνικό στην πρώτη επιθετική προσπάθεια. Καλή προσπάθεια. Το σούτ απέκρουση σε κόρνερ από τον Μιχαήλ. Η πρώτη καλή φάση για τον Εθνικό Άχνα στην προσπάθεια που έκανε ο Παπαγεωργίου. Προκειμένου να ανέβει ο Κωνσταντινίδης από τη δεξιά μεριά. Ήταν κάτι που έκανε στο προηγούμενο πέρασμά του. Τα ανεβάσματα συχνά ο Κωνσταντινίδης και αυτό, γι' αυτό τον έφερε για να τον χρησιμοποιήσει αυτή τη θέση. Πρώτη κίτρινη στο παιχνίδι για τον Γκόρουπετς. Από τον Ντέιβισον, θέλει να βγάλει αντεπίθεση ο Εθνικός. Τώρα ο Ηλία έχει χώρο, είναι τετατετ πλέον. Ηλία ανοίγει όμως την μπάλα. Ηλία θέλει να περάσει από τον Μιχαήλ. Ηλία καθυστερεί λίγο και χάνει την ευκαιρία. Επιμένει ο Ολυμπιακός. Ο Εθνικός, ο Ολυμπιακός έβγαλε άμυνα και δεύτερο η άμυνα σε. Βλέπουμε και στην επανάληψη ο Μάριος Ηλία. Εδώ το κοντρόλ που κάνει και ανοίγει την μπάλα. Αυτό του στερεί νομίζω και τις μεγαλύτερες πιθανότητες στο να σκοράρει, Ανδρέα. Τι λες για κλασική συγκεκριμένη, γιατί ήταν ο τρόπος που αναπτύχθηκε η ομάδα και. Το 1-2 με τον Κα από τον Ισπανό. Κάνει κίνηση ο Τζαχαρίου που είναι σε θέση offside. Τον βλέπει αμέσως ο βοηθός. Φάνηκε ξεκαθαρά. Ναι, Ανδρέα, ολοκλήρωσε. Λέγαμε για τον Ηλία Χαραλάπους και κάποια παραμόνα που είχε από τους παίχτες όταν κάνουν όχι του κεφαλιού του. Περατικός. Φάουλ για τον Ολυμπιακό, φάουλ που κάνει ο Περατικός και θα δεχτεί κίτρινη. Στο 19, δεύτερος ποδοσφαιριστής του Εθνικού που θα δεχτεί. Αριστερά είναι ο Κα. Αν καλή εκτέλεση από τον Κουσταβό, έξυπνη. Κα, θέλει να περάσει και περνά. Καμπαίνει περιοχή απέναντι, ο Μποκατίνοφ μαζεύει. Είπαμε, ο Ολυμπιακός ανεβαίνει σιγά σιγά και θέλει να απειλήσει πλέον σοβαρά την εστία του Μποκατίνοφ. Λάθος, Νάνι, ο Κα έχει χώρο, τον βλέπει ο Νάνι. Του δίνει την μπάλα, πάει τώρα ο Σάβιτς. Κάμε Σάβιτς. Χρησιμοποιεί ταχύτητα ο κάτω. Σούτ ο Μποκατίνοφ. Εξαιρετική απόκρουση σε κόρνερ. Στην πρώτη πολύ καλή φάση για τον Ολυμπιακό στο 27 με το σούτ του Κα. Κρατά απέναντι ο Ηλία. Θα του περάσει την μπάλα. Περιμένει το ανέβασμα του Γκόρουπετς ο Μάριος Ηλία. Τώρα θα του δώσει την μπάλα. Απέναντι ο Αλή το πλασέο. Μιχαήλ αποκρούει και κρατάει το 0. Μεγάλη φάση για τον Εθνικό στο 32. Άμυνα εξαιρετική πάλι από τον Περατικό. Κα όμως θα ξανακερδίσει. Εδώ υπάρχει φάουλ από τον Μανρίκε στον Ουαλή. Νέα μεγάλη φάση νωρίτερα για τον Εθνικό. Κίτρινη στον Μανρίκε. Επιστρέφει όμως ο Ολυμπιακός. Μπάλα πάει στον Κα. Ο Μάντζης εξαιρετική ενέργεια. Σούτ έξω. Ήταν πολύ καλή ενέργεια από τον Βαγγέλη τον Μάντζη, τον Βασίλη τον Μάντζη, ο οποίος ωστόσο στο γύρισμά του πήγε με φάλτσονα. Σαντάνα, δεξιά ο Κυριάκο, κοντά είναι ο Κα, θα του δώσει μπαλά, ο Κα θέλει να περάσει και περνά από τον Κουτόμπιακ, θα κάνει και σοτ, για μαρτυρίες για κάποιο χέρι στην φάση αυτή, εδώ η προσπάθεια του Κα, γυρνάει ο Ντέιβισον. Έχει τα χέρια κολλημένα νομίζω στο σώμα. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Αν μας επιτρέψει τώρα ο Ζαχαρίου, δεν θα μας επιτρέψει. Να δούμε τη φάση. Κα. Το 1-2 με τον Ζαχαρίου. Μπαίνει η περιοχή. Θα γυρίσει ευκαιρία. Προσπάθεια με τον Μάντζη. Κάτι ζητάει εκεί. Και με αρκετά λάθη τα τελευταία λεπτά η άμυνα του Εθνικού θα έλεγα. Εδώ προσπάθεια με τον Ζαχαρίου. Περιμένει ο Μάντζη. Ο Ζαχαρίου μόνο στην προσπάθεια από Κατίνοφ με το πόδι. Μπαλά πάει στον Κα. Πετύχει κάποιο γκολ. Εδώ η προηγούμενη φάση με τον Ζαχαρίου και το διώξιμο της μπάλας από τον Μποκατίνοφ. Εδώ είναι η φάση που διαμαρτύρθηκε ο Μάντζης. Δεν υπάρχει κάτι. Και θέλει να βγάλει επίθεση ο Ολυμπιακός. Ζαχαρίου είναι σε θέση offside. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται και το πρώτο ημίχρονο. Εδώ είδαμε την επανάληψη. Υπάρχει offside. Έψαξε Ζαχαρίου. Η μπάλα πάει τώρα στον επιθετικό του Ολυμπιακού. Ζαχαρίου. Καλή προσπάθεια και το σούτ Μποκατίνοφ σε κόρνερ. Πολύ καλή προσπάθεια από τον Ζαχαρίου. Καλή και αντίδραση του Μποκατίνοφ.
Μαντζισκά. Κρατάν μπάλα ο Κά στην περιοχή. Θέλει να περάσει. Πέφτει. Ο κύριος Σωτηρίου δίνει επιθετικό φάουλ. Να δούμε εδώ την επανάληψη. Ναι. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι. Θα δούμε. Χαμηλά εδώ. Κρατά μπάλα ο Ζαχαρίου και έχει δεξιά τον Κά τώρα. Θα του δώσει την μπάλα. Ο Κά είναι στην περιοχή. Κά περιμένει στήριγμα. Κάνει την προσπάθεια να γυρίσει. Σούτο Μποκατίνοφ σε κόρνερ. Καλή φάση για τον Ολυμπιακό. Από δύσκολη θέση πήγε να σκοράρει ο Κά. Ο Μποκατίνοφ. Και ο εθνικός τώρα με κατοχή. Ζάκπα. Φάουλ και κίτρινη στον Νάνι. Φάουλ στον Παπαγεωργίου. Κίτρινη στον Νάνι. Στο 53. Γουστάβο κρατά. Πιέζει ο Παπαγεωργίου. Φάουλ για τον Ολυμπιακό. Εσωτερική αλλαγή αυτή για τον εθνικό άχνατο με την είσοδο του Μαγίδεβατς. Εδώ βλέπουμε και το φάουλ νωρίτερα του Παπαγεωργίου που του έφερε και την κίτρινη κάρτα ετρίδη του στο πρωτάθλημα. Μπάλα πάει στον Κα. Γουστάβο 1-2 με τον Κα. Το πέσιμο, η μπάλα είναι κόρνερ. Καλή άμυνα που έβγαλε ο Γκόρουμπετς. Εθνικός και πάλι μπροστά. Μάιντεβατς στην περιοχή. Ντόλεζαλ τώρα για τον Μάιντεβατς. Υπάρχει χώρος για το σουτ. Γκόλ ο εθνικός. 0-1, ο Παπαγεωργίου είναι ο σκόρερ. Στο 72 ο εθνικός παίρνει προβάδισμα με ένα από τους κορυφαίους του αγωνά, τον Παπαγεωργίου. Εξαιρετικός συνδυασμός και φοβερό τελείωμα από τον Παπαγεωργίου που ανοίγει το σκορ. Στο 72 ο εθνικός είναι μπροστά. Κα για τον Σάλι. Πλέον περιμένουμε να δούμε την αντίδραση του Ολυμπιακού. Κα με το δεξί σουτ έξω. Εδώ ήταν άστοχο το σουτ. Εκτελεί ο Σάλι. Απομάκρυση της μπάλας από την άμυνα του Εθνικού. Κυριάκου θέλει να επαναφέρει με το κεφάλι. Η μπάλα θα πάει δεξιά εκεί που είναι ο Νάνι. Η σέτρα στην περιοχή. Η μπάλα περνά. Ο Σάλι θέλει να κατεβάσει. Κάνει σουτ Μποκατίνοφ στη γωνιά. Κάνει απόκρουση. Να το 1-1 όμως. Ισοφαρίζει ο Κοστόφ για τον Ολυμπιακό. 1-1 στο 82. Ο Ολυμπιακός φέρνει το παιχνίδι στα ίσα με τον Κοστόβ. Εδώ η επανάληψη. Μπάλα πάει δεξιά. Εκεί που είναι ο Νάνι κάνει σέντρα. Ο Σάλι κατεβάζει. Κάνει σουτ Μποκατίνοφ, διώχνει. Ο Σάλι επαναφέρει. Κοστόβ με τη μία. 1-1. Ισοφαρίζει ο Ολυμπιακός στο 82. Με τον Κοστόβ να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ για φέτος. Και τον Ολυμπιακό να φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Θα κάνει ένα δύναμο σούτ. Η μπάλα για τον εθνικό. Φάουλ και κάρτα για τον Σάλι. Για το φάουλ εδώ στον Μικελίτ. Σωστή και αυτή η απόφαση από τον κύριο Σωτηρίου. Πάμε σε λίγο στον Ανδρέα Οδυσσιός να μας ενημερώσει για χρόνο καθυστέρησης. Καθώς ο Μανρίκη είναι μπροστά, ο Σάλι έχει κατοχή, έχει χώρο. Φέρει την μπάλα στο δεξί, το σούτ έξω. Καλή φάση για τον Ολυμπιακό. Στο 90. Με τον Σάλι να ελευθερώνεται να κάνει σούτ. Ο Ολυμπιακός θέλει να βγάλει και πάλι επίθεση. Και είναι μπροστά με τον Νάνι. Στην περιοχή ο Σάλι ευκαιρία, θα γυρίσει. Η μπάλα πάει έξω πλάγια. Υπάρχει offside στη φάση. Υπάρχει offside στη φάση. Εδώ. Είναι μια ωριακή φάση εδώ που δόθηκε offside ο Σάλι. Πεχλιβάνης. Μανρίκε. Νάνι. Η κίνηση από τον Σάλι. Δεν υπάρχει offside ο Σάλι. Τι κάνει εκεί. Χάνει την πολύ μεγάλη ευκαιρία. Κανένα offside στη φάση. Δεν σηκώθηκε η σημαία από τον βοηθό. Ο Σάλι χάνει μεγάλη ευκαιρία. Ο εθνικός είναι μπροστά. Με τον Μάιντεβατς. Κρατά μπάλα στην περιοχή, το σούτ, γκολ! Στο 95 το πρόσωπο του αγώνα. Ο Μάιντεβατς σκοράρει, ο εθνικός παίρνει νίκη. Στο 95, 1-2, η χρυσή αλλαγή και η χρυσή μεταγραφή για την ώρα για τον εθνικό. 1-2. Στο 90 συν 5. Και αφού ο Ολυμπιακός χάνει μεγάλη ευκαιρία,
ο Εθνικός σκοράρει με τον Μάιντεβατς. Τέλος αγώνα, η τελευταία φάση δίνει την νίκη για τον Εθνικό Άχνας. Μεγάλη νίκη στο Μακάριο. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα, πάντα μαζί σου. 10 ευρώ full bet χωρίς κατάθεση για εγγραφές έως 31 Τρίτου. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο.